Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ένα νέο κεφάλαιο αναμένεται να ανοίξει για την ΔΕΗ, καθώς έκλεισε τεχνικά η συμφωνία για τις μονάδες που θα διατεθούν προς πώληση μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα συναντηθεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης με τους επικεφαλείς των θεσμών στην Αθήνα. Η λίστα με τις μονάδες που θα παραχωρηθούν περιλαμβάνει την Μελίτη 1, την άδεια για τη Μελίτη 2 και τις δύο μονάδες της Μεγαλόπολης, ενώ στην ΔΕΗ θα παραμείνει τελικά το αμύντεο. Σήμερα, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τα τέλη κυκλοφορίας του 2018, τα οποία δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με τα φετινά, καθώς οι συζητήσεις του Υπουργείου με τους εκπροσώπους των θεσμών δεν κατέληξαν σε συμφωνία για νέο πλαίσιο φορολόγησης. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, όπως και πέρυσι, θα πρέπει να εκτυπώσουν από το τάξη στα ειδοποιητήρια, ενώ η εξόφλησή τους θα γίνεται μέσω τραπεζών, e-banking και ΕΛΤΑ. Ατελείωτες ουρές σχηματίζονται από πολύ νωρίς το πρωί στα καταστήματα που κάνουν εκπτώσεις στο πλαίσιο του θεσμού της Black Friday. Φέτος, όπως φαίνεται, έχει εξαπλωθεί και εκτός Αθηνών, καθώς το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στην Αθήνα, από νωρίς η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη, ενώ στη Θεσσαλονίκη από τις 4 τα ξημερώματα, κυρίως νεαρά άτομα, στήθηκαν στην ουρά έξω από μεγάλο πολυκατάστημα προκειμένου να προλάβουν τα αντικείμενα του πόθου. Και το κυνήγι συνεχίζεται. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον Γενικό Δίκη Τιμών να κυμαίνει σε 724,70 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,57%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.